Hello ladies and gentlemen, we are back. Άλλη μια εκπομπή με πολύ αγάπη έχει ξεκινήσει. Γιατί αν δεν δώσεις αγάπη, δεν μπορείς να λάβεις αγάπη. Και να σας πω και κάτι άλλο πάρα πολύ σημαντικό. Για σκεφτείτε, τι είναι πιο σημαντικό στη ζωή σου? Να αγαπάς ή να αγαπιέσαι? Τι νομίζεις λοιπόν, φίλε τηλεθεατή και αγαπημένη μου τηλεθεάτρια, ότι σε κάνει πιο δυνατό σε αυτήν τη ζωή? Να αγαπάς ή να αγαπιέσαι? Θα το συζητήσουμε αυτό και σε πάρα πολύ λίγο. Τώρα βέβαια έφαγα μία αναλαμπή, αγαπημένε μου σκηνοθέτη, ότι ακόμα πλένουμε χαλιά. Ναι, το είχα ξεχάσει. Επειδή εγώ τα έχω δώσει εδώ και πάρα πολύ καιρό και επειδή τα έχω πλύνει, ήδη μου τα έχουν φυλάξει, φαντάζομαι ότι έχω παραγγείλει και τις επόμενες σεζόν τα χαλιά, εγώ ξέχασα ότι και αυτήν τη βδομάδα ένας είναι ο άνθρωπος που πραγματικά για όλη την Αττική και περιχώρων εγγυάται το πλύσιμο, τη φύλαξη, το ρέλιασμα και γενικότερα τις επιδιορθώσεις όλων των χαλιών. Απλών, χειροποίητων, εξελιγμένων, ξένων, ελληνικών, διότι ο Ηλίας ο Τσιακμάκης στη Νίκαια είναι ο άνθρωπος εκείνος που τα 20 τελευταία χρόνια εγγυάται το χειροποίητο χαλί. Ελισπόντου 10 λοιπόν στη Νίκαια, ο Ηλίας Τσιακμάκης, εκτός από τα είδη πρικός, τα πάντα ό,τι θέλεις για το σπίτι, εγγυάται το πλήσιμο των χαλιών. Σήμερα λοιπόν, 5 οικογένειες από εσάς, στο 210-49-05-016, για όσους δεν είστε τυχεροί, μόνο από 4 ευρώ το τετραγωνικό, για όλη την υπόλοιπη Αττική, αλλά 5 οικογένειες από εσάς, που θα κάνετε follow στο Αλέξανδρος Πετρίδης στο Facebook ή στο Αλέξανδρος Πετρίδης Real στο Instagram, θα κερδίσετε εντελώς δωρεάν ολοκληρωμένη διαδικασία για την φύλαξη, το πλήσιμο και το ρέλιασμα, αν χρειαστεί, των χαλιών σας. Θέλετε ένα, θέλετε δύο, θέλετε τρία, θέλετε τέσσερα, θέλετε πέντε, θέλετε έξι χαλιά. Όσα έχει το σπιτικό σας, εντελώς δωρεάν. Γιατί δεν θέλω να υπάρχει σπίτι που να αγχώνεται πώς θα πλύνει τα χαλιά, πώς θα τα πληρώσει, πού θα τα φυλάξει. Γιατί και αν δεν είσαι από τους υπερτυχερούς, ο Ηλίας Τσιακμάκης μόνο από 4 ευρώ το τετραγωνικό, πραγματικά 20 χρόνια το χαλί το επιστρέφει πιο καινούριο και από ό,τι όταν το πήρες. Γιατί αυτό σημαίνει εγγύηση. Όπως εγγύηση για την αρχή της εβδομάδας είναι η Άντα Ηλεούση. Καλημέρα. Με τα ζώδια. Εγγύηση είναι η Χριστίνα Ικαμπούρη με τα φυτά της και με τις γεωπονικές της έτσι απαντήσεις και αν το θέλεις εξομολογήσεις και εν πάση περιπτώσει ερμηνείες και ό,τι σε απασχολεί, γιατί έχουμε και μία περίοδο που τώρα και λίγο ο κήπος, λίγο τα φυτά μας, λίγο αυτά, τώρα το καλοκαίρι το θέλουμε, έτσι δεν είναι όλοι? Όλα, όλα. Νομίζω ότι αλλάζει η διάθεση πάρα πολύ με ένα φυτό, όπως και με ένα αγκάθι. Γιατί, γιατί το τριαντάφυλλο, να ξέρεις φίλε τηλεθεατή, μυρίζει καταπληκτικά, αλλά μπορεί όμως και να σε πώς το λένε, να σε τσιμπήσει τέλος πάντων. Λοιπόν, τι κάνετε κορίτσια μου, πώς είναι η εβδομάδα αυτή, πώς ξεκινάει, έχετε κέφι, όλα καλά? Ξεκινάει καλά, τουλάχιστον αστρολογικά ξεκινάει καλά η εβδομάδα μας. Και πώς τελειώνει? Εντάξει. Ναι, γιατί ξέρεις τι, μπράβο, λέει, τουλάχιστον αστρολογικά ξεκινάει καλά. Μα εμάς δεν μας ενδιαφέρει πώς ξεκινάει κάτι. Μας ενδιαφέρει πώς τελειώνει κάτι. Γιατί ξεκινάνε πολύ ωραία, αλλά πώς τελειώνουν όμως. Εκεί είναι το θέμα μου. Εγώ συμβουλεύω τη διαχείριση. Από την αρχή και το τέλος βγαίνετε μόνοι σας. Δηλαδή, αλήθεια, πιστεύεις ότι εμείς μπορούμε στη ζωή μας να γράφουμε την αρχή και το τέλος? Το πιστεύεις αυτό? Θεωρώ ότι είναι κάποια πράγματα γραπτά να γίνει, αλλά παίζουν ρόλο και οι επιλογές μας. Το πώς θα αρχίσουμε μια κατάσταση, για ποιο λόγο θα την αρχίσουμε. Μπορούμε να αλλάξουμε τη ρότα μιας κατάστασης? Μπορούμε, ναι. Μπορούμε και ριζικά ή απλά κάποια πράγματα να τα καλυτερεύσουμε ή να τα αποφύγουμε? Δηλαδή, εγώ ξεκινάω με σένα μία σχέση και βλέπω ότι αυτή η σχέση δεν πάει με τίποτα στην πέμπτη εβδομάδα, ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα. Μπορώ να το αλλάξω όλο αυτό τόσο πολύ που μετά να βλέπω ότι χωρίς ο ένας τον άλλον δεν μπορεί? Μπορείς, ναι, βέβαια. Ποια στοιχεία πρέπει να κοιτάξω? Γιατί ο χαρακτήρας του ανθρώπου αλλάζει. Ο χαρακτήρας δεν αλλάζει, αλλάζει όμως το κατά πόσο υπάρχει χημεία με αυτόν τον άνθρωπο που έχεις επιλέξει. Αυτό το κλικ που σου κάνει και θέλεις να μπεις στη διαδικασία, να ασχοληθείς μαζί του, να τον φέρεις λίγο, όχι στα νερά σου, σε κάποια πράγματα να του δώσεις να καταλάβει τι είναι λογική, τι είναι το συνέστημα. Στον έρωτα υπάρχει λογική? Όχι.
Όχι. Δεν θεωρώ ότι θα πρέπει όμως κάποιες στιγμές να την επαναφέρουμε, γιατί όταν χάσουμε λίγο και τη λογική μας και έχουμε και τον έρωτα, νομίζω ότι εκεί πέφτουμε και σε πολύ μεγαλύτερα λάθη πολλές φορές. Ναι. Πάντα είναι θέμα επιλογών κάποια πράγματα, αλλά πάντα το συναίσθημα είναι αυτό που δημιουργεί την ένταση. Mm-hmm. Γενικότερα για όλους τους τομείς, είτε στον έρωτα είναι αυτό, είτε επαγγελματικό είναι αυτό, είτε όταν κάνεις κάτι με συναίσθημα και από τη μία, αυτό που λένε το γουστάρεις, το θέλεις ας πούμε, θα δώσεις τον καλύτερό σου εαυτό και θα το παλέψεις. Ναι. Είτε αξίζει είτε όχι, γιατί είναι αυτό που θες να κάνεις. Μάλιστα. Οπότε αυτό μπλοκάρει λίγο σε κάποια πράγματα που δεν, κανονικά από αστρολογικά μπορεί να μην είσαι, να μην είναι στο ζώδιό σου, ας πούμε, ή στο πλανητικό σου κομμάτι, στο mm-hmm. χάρτη σου. Να μην είσαι δραστήριος, να μην είσαι, δηλαδή, να μην το έχεις. Παρ' όλα αυτά, όμως, να το παλέψεις και να λες, όχι, θα γίνω, γιατί την έχω πατήσει στο παρελθόν και θέλω να αλλάξω. Που, βέβαια, πιστεύω ότι προσπαθούν όλοι αυτοί σε αυτή την κατηγορία να πείσουν τον εαυτό τους ότι θα αλλάξουν. Αλλάζουν φαινομενικά για πάρα πολύ λίγο, αλλά πιστεύω ότι κατά βάθος, και βλέπω και από φίλους γνωστούς, δεν αλλάζουν. Δεν αλλάζουν. Ορισμένα πράγματα στο χαρακτήρα του ανθρώπου, ακόμα και αν την πατήσεις και γίνεις πάλι χάλια και πεις πάλι την πάτησα, ενώ το ξέρα, ενώ, δεν αλλάζουν κάποια πράγματα. Δεν αλλάζουν, γιατί είναι αυτό που έχουμε πει και στο παρελθόν. Το ζώδιο είναι κατά 30% στον κάθε άνθρωπο. Το 70% το υπόλοιπο είναι τα βιώματά του, είναι ο τρόπος που έχει μεγαλώσει, οι συνθήκες, το κοινωνικό του κομμάτι, η οικογένεια, είναι πάρα πολλά. Σαφώς. Που δεν έχει σχέση με το ζώδιο. Mm-hmm. Το ζώδιο είναι αυτό που λένε, σε κοιτάει κάποιος που έχει μελετήσει κάποια πράγματα και σου λέει, α, εσύ είσαι ο Σκορπιός, α, εσύ είσαι καρκίνος. Από κάποια χαρακτηριστικά ή από κάποιο τρόπο ομιλίας, που πιθανόν πιάσει κάποιες λέξεις κλειδιά ή τη διέστηση, αν θέλεις. Mm-hmm. Δηλαδή, εμένα μου έχει τύχει πολλές φορές, λόγω ότι ασχολούμαι και με τον τομέα αυτό και από κατά καιρούς και με την ύμνηση μητέρα μου, της έλεγα, αυτός πρέπει να είναι έτσι. Και μου λέει, μάνα μου, πήγαινε ρωτατόν, κατάλαβες, από περιέργεια. Στην αρχή της εκπομπής είπα και θέλω και οι δυο σας να μου πείτε τη γνώμη, πρώτα θα ξεκινήσω με τη Χριστίνα που είναι έτσι πιο μικρή. Τι πιστεύεις ότι, γιατί ξεκίνησα με αυτή το συλλογισμό και είπα θα το συζητήσουμε. Τι πιστεύεις ότι είναι μεγαλύτερη δύναμη και μεγαλύτερη απόλαυση στη ζωή, να αγαπηθείς ή να αγαπήσεις? Τι πιστεύεις ότι πραγματικά είναι το πιο σημαντικό? Αν δηλαδή εσύ είχες μία επιλογή από τα δύο, ή να αγαπηθείς πολύ ή να αγαπήσεις πολύ, ποιο πιστεύεις ότι θα ήταν πιο σημαντικό συναίσθημα? Νομίζω το να αγαπήσει κάποιος, γιατί εντάξει και να μην έχει την ανταπόκριση θα πονέσει, γιατί η αγάπη πονάει πάντα. Σαφώς. Η απόρριψη βασικά πονάει, όχι η αγάπη. Αλλά δηλαδή όταν αγαπάς αλλάζεις μέσα σου ολόκληρος, ενώ όταν αγαπιέσαι δεν είναι το ίδιο. Συμφωνώ. Εσύ? Και εγώ το θεωρώ έτσι. Ξέρεις, πολλοί άνθρωποι σου λένε, εγώ που έχω αγαπηθεί στη ζωή μου πολύ και έχουν τρελαθεί και έχουν κολλήσει. Δεν το ξέρεις και αυτό λέω, πάντα. Ναι, λέω ναι, οκ, okay, αλλά ξέρεις κάτι, πάλι όμως έχεις ένα κενό, γιατί δεν είχες τη δύναμη εσύ να αγαπήσεις. Εγώ λοιπόν θα συμφωνήσω με τη Χριστίνα και με σένα, θεωρώ ότι η μεγαλύτερη δύναμη εσωτερική ενός ανθρώπου είναι να μπορέσει να έχει τα κότσια, γιατί θέλει και κότσια η αγάπη, να αγαπήσει και να πει ότι ναι, σ' αγαπάω. Αυτό νομίζω σε έναν άνθρωπο τον ολοκληρώνει. Ακόμα και αν αυτό δεν ευδοκιμήσει, ακόμα και αν δεν κρατήσει πολύ, ακόμα και αν δεν έχει την ανταπόκριση που πρέπει. Η αγάπη που εσύ θα δώσεις. Μην ξεχνάμε για τις μέρες κιόλας και που πέρασαν. Σου λέω ένα παράδειγμα πολύ έντονο, απλά για να καταλάβουμε. Η αγάπη του θεανθρώπου προς τους ανθρώπους, που από πολλούς πήρε και εντελώς τα αντίθετα, δηλαδή τον πολέμησαν, τον ατίμασαν, τον κρέμασαν, η αγάπη του ήταν η δύναμή του
αυτό που περάσαμε πριν από 15 μέρες πότε είχαν Πάσχα 20, η αγάπη ήταν η δύναμη στο να κάνει τα πάντα, να μην καταλάβει τίποτα και να αναστηθεί. Άρα δεν έχει σημασία αν 10-20 από την αρχή τον ακολούθησαν, αυτοί που τον πολέμησαν, αλλά η αγάπη που είχε γι' αυτό ήταν αυτοί που τον ανέδειξαν. Δηλαδή τον βοήθησαν στο να γίνει θεάνθρωπος και τα λοιπά στην ουσία. Θέλω δηλαδή να σου πω ότι το να αγαπήσει ένας άνθρωπος είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα. Και νομίζω ότι εσωτερικά σου δίνει μια πολύ μεγάλη δύναμη, γιατί εγώ το θεωρώ μαγιά να μπορείς να αγαπήσεις. Αρκεί να το παραδεχτείς εν μέρη ή να το αποδείξεις, αν θέλεις, για κάποιους ανθρώπους. Ναι, σαφώς, έτσι, εννοείται. Γιατί η λέξη αγαπώ έχει γίνει και λίγο περίεργη. Παλιά φοβόμασταν να το πούμε αυτό. Τώρα με παίρνεις τηλέφωνο και κλείνουμε το τηλεφώνημα και σου λέω π.χ. άντε αγάπη θα τα πούμε, άντε φιλάκια πρόσχεσαι αγαπώ. Ναι. Δηλαδή πια το σ' αγαπώ έχει είναι σ' αγαπώ με αγαπάς που με βάζεις πάνω στη βρύση. Και αν πες από τη βρύση, ξέρεις τι θα γίνει μετά. Λοιπόν, τα έχουμε μπερδέψει λίγο αυτό. Λίγο τα έχουμε μπερδέψει. Εμείς όμως με την αστρολογική πρόβλεψη της εβδομάδας δεν μπερδευόμαστε καθόλου, γιατί μας τα λέει τόσο ξεκάθαρα η Άντα Ηλεούση. Οπότε και αυτή την εβδομάδα λέει ξεκινάει καλά. Mm-hmm. Και θα μου πεις έτσι λίγο γενικά και μετά αναλυτικά για το κάθε ζώδιο. Ναι, λοιπόν, αυτή την εβδομάδα περνάει η Αφροδίτη στον Ταύρο, που είναι και κυβερνήτης του Ταύρου η Αφροδίτη μας. Θα αποζητήσετε λίγο περισσότερη ασφάλεια, αλλά και κάλυψη συναισθηματικών και υλικών αναγκών. Mm-hmm. Περισσότερη ενέργεια θα την καταναλώσουμε ιδιαίτερα στο οικογενειακό περιβάλλον. Θα είμαστε περισσότερο ήρεμοι και ιδιαίτερες προσωπικές θέσεις θα υπάρχει περισσότερο πάθος. Μάλιστα. Επίσης, ο Άρης περνάει στον καρκίνο, που αυτό δεν είναι και τόσο καλό, γιατί δημιουργεί λίγο υπερευαισθησία πάνω στους καρκίνους, διότι σε αυτή τη θέση που βρίσκεται... Γιατί έκανες μου, είσαι καρκίνος. Καρκινάκι είσαι. Ναι. Γι' αυτό είσαι μωρέ ευαίσθητο. Σε αυτή τη θέση είναι λίγο σε πτώση. Θα είστε αρκετά φιλόδοξοι. Ο Άρης τον καρκίνο, δηλαδή ένας πολέμαρχος στο ζώδιο του καρκίνου, τι προκαλεί. Είναι πολύ ευαίσθητος ο καρκίνος, λόγω ότι έχει να κάνει με το οικογενειακό περιβάλλον, με το σπίτι, γενικά με τις ρίζες μας. Ο Άρης πάλι είναι του κρυαριού, είναι του εγωισμού. Ναι. Κάτι που ο καρκίνος δεν μπορεί να διαχειριστεί ιδιαίτερα. Στον καρκίνο, δηλαδή, ο πλανήτης Άρης είναι σε πτώση. Δημιουργεί, δηλαδή, λίγο υπερευαισθησία. Σε κάνει λίγο πιο δυνατό, βέβαια, ώστε να αντιμετωπίσεις κάποια πράγματα. Μπορεί να σε κάνει και πιο ξύθιμο, ας πούμε. Ναι. Ναι, κάτι που δεν είναι στο χαρακτήρα σου, δεν είναι δηλαδή... Άρα σου βγάζει κάποια στοιχεία που δεν τα βγάζει συνήθως, αλλά τώρα σου βγάζει πράγματα που σε... Δημιουργεί υπερπροστασία, κατάλαβες, ειδικά σε μανάδες, γιατί ο καρκίνος έχει να κάνει με τη μητρότητα πιο πολύ. Λειτουργεί υπερπροστατευτικά, ιδιαίτερα σε οικογενειακά, αλλά και αγαπημένα πρόσωπα. Καλό θα είναι λοιπόν να προσέξουν να μην το παρακάνετε τη συγκεκριμένη μέρα. Περνάει και η Πανσέληνος στο Σκορπιό αυτή την εβδομάδα. Α, προς το τέλος. Στις 19 του μηνός, τελευταία μέρα δηλαδή, δημιουργεί ανακατατάξεις οι οποίες μπορούν να αποδειχτούν επιζήμιες, αλλά και αν δεν κρατηθούν οι ιδιαίτερες ισορροπίες, να δημιουργεί εντάσεις και... Μάλιστα. Θέματα. Γιατί και ο Σκορπιός είναι ένα ζώδιο το οποίο είναι σκοτεινού τμήματος που λένε. Οπότε με την Πανσέληνο κλείνει πιο πολύ στον εαυτό του και βγαίνει κακία, βγαίνει λίγο ανασφάλεια, λίγο. Λίγο διδακτική τη βρίσκω αυτή την εβδομάδα. Είναι λίγο περίεργη. Είναι λίγο περίεργη. Για πάμε να δούμε όμως ένα-ένα πόσο περίεργα θα είναι κάποια ζώδια. Οι Σκορπιοί λιγάκι να αποφύγουν να πάρουν αποφάσεις ό,τι αφορά το οικονομικό αλλά και το συναισθηματικό τομέα. Λοιπόν, πάμε να δούμε ένα τα ζωδιάκια μας. Τα κρυάρια. Δείτε τη ζωή με περισσότερη ωριμότητα και εργαστείτε για την πρόοδό σας. Όμως προσέξτε ιδιαίτερα τις τομές και τις αλλαγές που θέλετε να πραγματοποιήσετε. Εάν δεν καθησυχάσετε τις εσωτερικές σας εντάσεις, δεν θα μπορέσετε να δείτε ότι οι εξελίξεις είναι θετικές. Ταύρι. Η πιο έξυπνη σας κίνηση θα είναι να αποφύγετε τυχόν συγκρούσεις. Η διπλωματία σε συνδυασμό με την έξυπνη στρατηγική θα κάνουν θαύματα. Μια που μετρούν πολύ οι καλές εντυπώσεις, μην κουράζετε τους δικούς σας ανθρώπους με τα συναισθήματά σας και τα σκαμπανεβάσματα. Δίδυμοι. Παλεύουν στην επιφάνεια να βγουν καταπιεσμένα συναισθήματα και μπορεί να αισθανθείτε λίγο φόρτιση ή να πέσετε σε κατάθλιψη. Σπάνιο βέβαια για εσάς τους διδύμους.
αποφύγετε βιαστικές κινήσεις που ίσως προδώσουν αυτά που έχετε προγραμματίσει. Καρκίνη, αγαπημένη εδώ πέρα. Βρείτε τη χρυσή τομή ανάμεσα σε υπέρμετρο εγωισμό και στον υπέρμετρο αλτρουισμό σας. Γιατί το ένα απομονώνει το άλλο. Αφήνει λίγο να σας ποδοπατήσουν και κοιτάξτε να διασκεδάσετε περισσότερο και να ασχοληθείτε με ό,τι σας ευχαριστεί και σας φτιάχνει τη διάθεση. Είναι και ο Άρης σου λέω, οπότε σας ευνοεί ιδιαίτερα. Εντάξει. Να βγείτε λίγο. Τα λιοντάρια μας. Κάντε κάτι ουσιαστικό για την πρόοδό σας και αφήστε στην άκρη τα «δεν μπορώ» που είναι ψυχολόγητα. Σας χρειάζεται πληροφόρηση και μια νέα τακτική. Ασχοληθείτε με δημιουργικές δραστηριότητες για να αξιοποιήσετε ιδιαίτερα τα ταλέντα σας. Παρθένη, βάλτε προτεραιότητες στη ζωή σας, γιατί με το να πετάγεστε από τη μία υπόθεση στην άλλη, τα κάνετε όλα χειρότερα, αφού έτσι κι αλλιώς δεν τα προλαβαίνετε. Ακούτε λίγο τη διέστησή σας σε κάποιες ενέργειες που ίσως πρέπει να κάνετε. Ζυγή, το στοιχείο της ωριμότητας που έχετε μέσα σας σας κάνει καταπιεστικούς, αλλά κάποιες φορές σας βγαίνει και το παιδί από μέσα σας, που κρύβεται μέσα από την επιπολαιότητα. Μην μπλοκάρετε τη λογική σας με υπερβολικά συναισθήματα και προχωρήστε μπροστά. Σκορπιοί, εφόσον η καρδιά σας ζητάει διαφορετικά πράγματα από αυτά που υπαγορεύει η λογική σας, τολμήστε κάτι πρωτότυπο για να αποφύγετε τις επαναλήψεις. Εάν δεν προσέξετε τα λόγια σας, θα προκαλέσετε ρήγμα, ιδιαίτερα σε μια παλιά σας φιλία. Τοξότες, προσέξτε τις σχέσεις σας και μην διακυβεύετε τα κεκτημένα σας. Δώστε προτεραιότητα στον επαγγελματικό σας τομέα και γενικά σε ό,τι πιστεύετε ότι νοσεί. Βρείτε καινούριους τρόπους δράσης για να απομακρυνθείτε από χαοτικές καταστάσεις. Εγώ, κύριε. Α, μάλιστα. Εδώ πρόσεξε να τα πεις πιο αναλυτικά. Γιατί είναι του παρουσιαστή, παιδιά, το ζώδιο. Είπα και Παρθένο, όμως. Ναι, το είπα τον Παρθένο, το άκουσα τον Παρθένο που είπες και τον κατάλαβα πάρα πολύ καλά. Απλά θέλω να το συνδυάσω τώρα, να δω, έχει και τίποτα που ταιριάζει με τον εγώ καιρο. Λοιπόν, φέρτε τα πράγματα πρωτοτελεσμένων γεγονότων για να φανεί η αξία. Στα πράγματα που θέλετε να δείξετε με λίγα λόγια. Επενδύστε στο μέλλον, όχι απαραίτητα με χρήματα, αλλά με πάρα πολύ ενέργεια και χρόνο. Κρατήστε μόνο τις ισορροπίες που ξέρετε ότι σας είναι απαραίτητες και κοιτάξτε να διασκεδάσετε ιδιαίτερα με σύνεση και με ευλάβεια. Υδροχόοι μας. Οι αποφάσεις που θα πάρετε θα αλλάξουν λίγο τη ζωή σας. Δώστε τη μάχη που απαιτείτε για να εναρμονίσετε την προσωπική με την κοινωνική σας ζωή και να ζητήσετε χρόνο να απομονωθείτε για να μπορέσετε να βρείτε κάποια πράγματα με τον εαυτό σας. Τα ψάρια μας. Μάλιστα. Για να ακούσουμε τι γίνεται στα ψάρια. Στα ψάρια, λοιπόν, φροντίστε να απαλλαγείτε άμεσα από κακές συνήθειες, γιατί δεν έχουν να σας προσφέρουν τίποτα πλέον. Να θυμάστε πως μόνο η αλήθεια μπορεί να σας απελευθερώσει και κάντε εξονυχιστική εξέταση, ιδιαίτερα σε δελεαστικές προτάσεις που θα σας γίνουν. Δελεαστικές τις προτάσεις τις βρίσκω για τα ουσιχθείς, Τα ηχθείς, παιδί μου. Τρελαίνεται με τις δελεαστικές προτάσεις. Μάλιστα. Αυτό είναι το θέμα. Είναι διαίσθηση. Είναι πολύ μεταβλητός. Πολύ. Ξέρεις. Γι' αυτό είναι και στα ψάρια που λένε. Φεύγει, πώς το λένε. Α, ναι, είναι του νερού, δεν του είναι. Νερό. Καθαρά. Γενικότερα, ποια κατηγορία ζωδίων είναι τα πιο διαισθητικά? Καρκίνη, σκορπιά και ψάρια. Ειδικά στη διαίσθηση, σαν. Σαν φαινόμενο, ας πούμε, ανήκουν τα ψάρια. Αυτά και τα τρία είναι του νερού, η καρκίνη, η σκορπή και τα τέτοια. Ναι, ναι. Δηλαδή, ας πούμε, π.χ. της γης ή της φωτιάς δεν έχουν διαίσθηση. Έχουν, αλλά όχι σε τόσο βαθμό. Σε τόσο μεγάλο βαθμό. Και ειδικά και ο αέρας, βέβαια, έχει φοβερή διαίσθηση, γιατί έχει να κάνει με ουράνια μηνύματα ή με πλανητικό σκηνικό. Δίδυμη, ζυγή και υδροχόη. Ειδικά οι υδροχόοι έχουν περισσότερο. Μπορώ να πω διέστηση. Είναι κοντά με τα ψάρια δηλαδή και έχουν φοβερή επικοινωνία σε κομμάτι που έχει να κάνει με πνευματικότητα ή με κάποια πράγματα που νιώθουν διαφορετικά. Νομίζω είναι έτσι διανοητικά ζώδια οι υδροχόοι. Είναι έξυπνοι.
Ναι, είναι του πνεύματος, είναι, καθαρά. Είναι του πνεύματος και τα λοιπά, αλλά εγώ έχω ξαναπεί πάρα πολύ ότι νομίζω ότι η υδροχό είναι από το ζωδιακό κύκλο το πιο τρελό ζώδιο, με την έννοια ότι και τα πιο απίθανα μπορεί να τα πραγματοποιήσει και να τα κάνει. Δηλαδή... Είναι και με την καλή και με την κακή έννοια, να ξέρεις, η υδροχό ή τρελή. Ναι, ναι, στο και Δαφνή με τις δύο έννοιες. Πολλούς. Άλλωστε μην ξεχνάτε, ας πούμε, λένε ότι το ειδιπόδιο σύμπλεγμα ήταν υδροχός. Δηλαδή από εκεί θέλω να καταλάβεις στο μυαλό ότι οι υδροχόοι πραγματικά είναι φευγάτα ζώδια. Και εγώ από υδροχός που κατά καιρούς φίλους, φίλες, έχω δει την πορεία της ζωής, πραγματικά έχω παραδείγματα που λέω ούτε, δηλαδή ούτε σύριαλ ένας υδροχός να κάνει όλα αυτά μέσα σε 10 χρόνια. Δηλαδή, απίστευτα πράγματα. Έχω δει υδροχό να παντρεύεται τον ίδιο άνθρωπο 3 φορές. Mm-hmm. Να τον χωρίζει διαζύγιο, να τον ξαναπαντρεύεται. Yeah. Να τον χωρίζει διαζύγιο, τον ξαναπαντρεύεται. Δηλαδή είναι. Και γιατί είναι... το ήθελε άλλος άνθρωπος να ξέρει το κάνει, γιατί ο ίδιος δεν παντρεύεται εύκολα. Ναι, είναι φοβερό δηλαδή αυτή η εναλλαγή που μπορεί να έχουν ξαφνική και εκεί που λες αυτό ξαφνικά να σου πούν το άλλο. Δεν έχουν. Όχι, όταν λέω δεν έχουν μπέσα, λάθος είναι η λέξη. Εννοώ ότι δεν έχουν όρια. Όχι, δεν έχουν στόπ. Όταν κάτι είναι στο μυαλό τους. Δεν υπόσχονται. Όπου και να είναι, ό,τι και να είναι, αυτό θα κοιτάξουν να το πραγματοποιήσουν και τελείωσε. Δεν έχουν μέτρα και σταθμά. Έτσι θεωρώ για τους υδροχώους. Είναι βγάτη πολύ. Λοιπόν, όλοι οι υδροχώοι λοιπόν, σας έκανα μια πολύ μεγαλύτερη ανάλυση. Βάλτε στο λογαριασμό από 300-350 ευρώ εδώ στο λογαριασμό των κοινότων αστρολογικών για να σας πούμε και άλλα την επόμενη φορά. Λοιπόν, δεν φεύγει κανείς, πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Πριν όμως θέλω να πω ότι 5 οικογένειες από εσάς θα έχετε τη μεγάλη χαρά κυριολεκτικά να πλύνετε, να φυλάξετε, να ρελιάσετε, να επιδιορθώσετε τα χαλιά σας όσο στην παρέα μας υπάρχει ο άνθρωπος εκείνος που υπογράφει εδώ και 20 χρόνια το χειροποίητο, το χαλί, τη φύλαξη, το πλύσιμο, αλλά και όχι μόνο. Ηλίας Τσιακμάκης λοιπόν στη Νίκαια, Ελισπόντου 10, 210-49-05-016 για να ρωτήσετε τα πάντα. 5 από εσάς όμως θα κάνετε follow στο Αλέξανδρος Πετρίδης Real στο Instagram ή στο Αλέξανδρος Πετρίδης στο Facebook και θα στείλετε μήνυμα για τα χαλιά. Θα κερδίσετε για τα χαλιά του σπιτιού σας εντελώς δωρεάν όλη αυτή τη διαδικασία. Αν όμως λέγω, δεν είσαι ένας από τους 5 τυχερούς, μη μου στεναχωριέσαι, γιατί ο Ηλίας Τσιακμάκης μόνο με 4 ευρώ το τετραγωνικό, οτιδήποτε χαλί, το παίρνει, το πλένει και στο ξαναφέρνει. Και το φυλάει κιόλας, γιατί και η φύλαξη των χαλιών, παιδιά, είναι μεγάλο πρόβλημα στο σπίτι να τα έχεις. Αν δεν έχεις αποθήκη, αν δεν έχεις, όπως εγώ έχω φτιάξει μια τεράστια ντουλάπα για τα χαλιά, ας πούμε, που τα βγάζω, τα βάζω. Mm-hmm. Αλλά παρόλα αυτά, στον Ηλία Τσιακμάκη τα αφήνω, γιατί βαριέμαι όλη αυτή τη διαδικασία. Είναι πολύ ωραίο να έχει κάποιος και σε αυτή την εποχή, έλα πάρτα, να φεύγουν από μπροστά σου και μετά όταν έχεις το σπίτι καθαρό το χειμώνα, λες φέρτα, να τα πλώνεις όλα ωραία καθαρά και τελείωσε. Ούτε να μπαίνεις σε αυτές τις διαδικασίες και να σας πω και κάτι άλλο. 4 ευρώ το τετραγωνικό, το νερό, ο κόπος, το σαπούνι που θα χαλάσεις και το ανέβα κατέβα που βλέπω να τα πλένουν στα μπαλκόνια είναι χειρότερο. 4 ευρώ το τετραγωνικό, παιδιά, δεν είναι εδώ τίποτα. Είναι και τη μυρωδιά αυτή που βγάζει μετά. Σαφώς το χαλί είναι σαν καινούριο. Όπως πάω στο καθαριστήριο. Που... Πεθαίνω και για αυτή. Παλιά περνούσα και έπαιρνα τις ανάσεις μου έξω από το καθαριστήριο. Θυμάμαι όταν πήγαινα φροντιστήριο και κοντά είχαμε ένα καθαριστήριο και το πιστεύετε όσο ώρα μιλούσα στο κινητό ήμουν απ' έξω από το καθαριστήριο και μου έλεγαν τι είναι αυτό το Λέω είμαι απ' έξω. Λέω μου αρέσει πολύ αυτή η μυρωδιά. Απίστευτο. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Σε μια μόδα πολύ ωραία εξωτερική. Γιατί η εβδομάδα ξεκινάει και δεν μπορώ να μην σας δείξω συνολάκια από οίκους εξωτερικού που βεβαίως υπογράφουν αυτό το ιδιαίτερο ντύσιμο με στυλ, με φινέτσα και κομψότητα. Και θα γυρίσω γιατί θα μιλήσω για πάρα πολύ ωραίο φυτό της εποχής και όχι μόνο με την Χριστίνα Καμπούρη και έχουμε να πούμε πάρα μα πάρα πολλά. Μην λείψει κανείς, μόλις ξεκινήσαμε. Αν ψάχνεις εγγύηση στα πλακάκια και είδη υγιεινής, τότε επιλέγεις Cotronakis Group. Επώνυμα πλακάκια για όλους τους χώρους και τις διαστάσεις είναι μόνο λίγες από τις επιλογές σας. Δημιούργησε το δικό σου μπάνιο όπως το έχεις ονειρευτεί με την υπογραφή Cotronakis Group. Το εξειδικευμένο προσωπικό και οι ασυναγώνιστες τιμές μας κάνουν να ξεχωρίζουμε. Θα μας βρείτε Λεωφόρο Φιλής 18 Καματερό και Λεωφόρο Ποσειδώνος 16 στο Παλαιό Φάλιρο και στα τηλέφωνα 210-2323-276.
Πόνο στο αυτί, ανακουφιστείτε άμεσα με το Oticon σε σπρέι. Ένα φυτικό προϊόν ιδανικό για πόνο, βουλωμένα αυτιά, βούισμα και κυψελίδα. Oticon σε σπρέι, το μόνο κλινικά μελετημένο. Ιδανικό για παιδιά και μεγάλους. Oticon, η νούμερο 1 επιλογή των γιατρών για τον πόνο στο αυτί. Η σύγχρονη ελληνική βιομηχανία παραγωγής πορτών ασφαλείας, Μπαλωμένος Doors, παρουσιάζει τη νέα πανίσχυρη κλειδαριά Maxi Lock. Κύλινδρος υπερασφαλείας. Σύστημα μπλοκαρίσματος σε προσπάθεια διάρρηξης. Αθόρυβη λειτουργία. Maxi Lock. Κορυφαία ασφάλεια. Μπαλωμένος Doors. Θωρακίζει το χώρο σας. Θέλεις η μπαταρία σου να έχει δύναμη και αντοχή? Μπαταρίες by Γεωργόπουλος. Tiger, Thunder και GC by Γεωργόπουλος. Μπαταρίες φωτοβολταϊκών, αυτοκινήτων, μηχανημάτων, σκαφών, μοτό, UPS, Start-Stop. Περιστέρι, Ήλιον, Χαϊδάρι. Τώρα και στην Αργυρούπολη. Τηλεφωνικό κέντρο 210-5757-706 και για όλη την Ελλάδα www.gcbattery.gr με την εγγύηση by Γεωργόπουλος. Το ελιξίριο της ομορφιάς είναι στη φύση, τότε έχει ένα όνομα. Dizoline. Ολοκληρωμένη σειρά φυσικών ελληνικών καλλυντικών προϊόντων για το πρόσωπο και το σώμα, χωρίς αλλεργιογόνα και προστίκη parabens. Εξειδίκευσή μας, οι χειροποίητες κεραλιφές με 100% φυσική προέλευση, με λισοκέρι και αγριέλαιο. Θα μας βρείτε στο www.dizoline.gr 210-8812-970. Γιατί ξαγρυπνάς, μάνα μου? Τώρα υπάρχει λύση. Μελατονίνη SM σε σπρέι. Με ένα ψιτ και μύθηκες. Προσέξτε, το ψιτ κάτω από τη γλώσσα για να πιάσει αμέσως. Θα με θυμηθείτε και θα κοιμηθείτε. Μελατονίνη SM σε σπρέι. Τώρα σε όλα τα φαρμακεία. Ψιτ, ψιτ. Ένα προϊόν νανοτεχνολογίας από την SM Pharmaceuticals. Η Printon Glass συνεχίζει και σήμερα την παράδοση στη μεταξωτυπική εκτύπωση υψηλών απαιτήσεων. Ελαχιστοποιεί τους χρόνους παραγωγής αλλά και παράδοσης, κάτι που απαιτείται πλέον σε ένα σύγχρονο περιβάλλον ανταγωνιστικότητας. Αποτελείται από ανθρώπους με υψηλή τεχνογνωσία που έχουν την ικανότητα να προσφέρουν δημιουργικές λύσεις κατάλληλα προσαρμοσμένες στις ανάγκες του εκάστοτε πελάτη. Προσφέρει λύσεις εκτύπωσης ακόμα και σε πολύ δύσκολες επιφάνειες με τη μέθοδο της μεταξωτυπίας, της χαλκομανίας αλλά και της ψηφιακής εκτύπωσης. Μη μου πεις updated και πάλι κοντά σας. Τρίτο μέρος αυτής της εκπομπής. Ένα μέρος πολύ ιδιαίτερο, πολύ διαφορετικό. Αλλά παρόλα αυτά όμως, μη μου στεναγωγέστε, γιατί εδώ πέρα τώρα βλέπω πάρα πολλά μηνύματα και μου λένε: Αλέξανδρε, και το χαλί μου εμένα μου λέει, ξέρεις, εκείνα τα άντα μου τα κλασικά που έχουν τις φούντες, μωρέ, στο πλάι, τα κρόσια. Τα κλασικά, πώς τα λες? Κρόσια, τα κρόσια, μπράβο. Μου λέει και αυτά τα φτιάχνει ο Ηλίας Τσιακμάκης. Τα πάντα διορθώνει, καθαρίζει, φυλάσσει, αλλά και γενικότερα ανανεώνει. Κυριολεκτικά ο Ηλίας Τσιακμάκης στην Οίκαια. Γιατί ξαναλέω, 5 οικογένειες από εσάς για σήμερα, εντελώς δωρεάν, που θα κάνετε follow στο Αλέξανδρος Πετρίδης Real στο Instagram ή στο Αλέξανδρος Πετρίδης στο Facebook, θα κερδίσετε το πλήσιμο, τη φύλαξη, το ωρέλιασμα, ό,τι θέλετε των χαλιών σας. Και εντελώς δωρεάν για το κάθε ένα σπίτι, ολοκληρωμένη περιποίηση μέχρι και να στα φέρουν του χρόνου των χαλιών σου. Αν όμως θα μου πεις, Αλέξανδρε, εγώ δεν είμαι ένας από τους 5 τυχερούς, τι θα κάνω? Θα κάτσω στο μπαλκόνι μου και θα τα πλύνω με τη σκούπα? Όχι, γιατί μόνο με 4 ευρώ το τετραγωνικό, όλη αυτή η διαδικασία, μόνο στον Ηλία Τσιακμάκη μπορείς να τη βρεις και μόνο εκεί μπορείς να έχεις την εγγύηση ότι το χαλί σου θα έρθει πίσω πιο καινούριο και από ό,τι όταν το πήρες. 210-49-05-016, μάθε τα πάντα και προφύλαξε τα χαλιά σου, εννοείται, γιατί... Ένα όνομα που 20 και χρόνια ασχολείται με το χειροποίητο χαλί είναι και αυτός που ξέρει πολύ καλά τη διατήρηση αυτού. Σε πνίξανε, άντα μου, σήμερα. Ξεκίνησες, είπες τα ζώδια, είπες αυτά, σ' ακούγαν οι ηχθείς, μας έπνιξαν. Λοιπόν, τι έγινε, Χριστινάκη? Γεια σου, Αλέξανδρε. Τι ωραίο φυτό είναι σήμερα. Εντάξει, δεν έχουμε φωτογραφικό υλικό, γιατί... Δηλαδή, εννοώ συνήθως με τη Χριστίνα έχουμε και το φωτογραφικό υλικό του φυτού που λέμε. Αλλά ένα θέλω να σε ρωτήσω, φίλε τηλεθεατή, εάν δεν ξέρεις τι είναι για σεμί, που έχουν γραφτεί και τραγούδια πάνω σε αυτό και, τότε πρέπει να πεθάνεις και να ξαναγεννηθείς. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν, για σεμί και... δεν το ξέρα ότι είναι της εποχής.
Ναι, έχει λουλούδια μέχρι αρχές του φθινοπόρου. Και ξεκινάει από Απρίλιο, Απρίλιο-Μάιο. Ναι, ναι. Πάμε να δούμε για αυτό το φυτό. Δεν το έχουμε ξαναναλύσει αυτά τα 2,5 χρόνια τελευταία που είσαι εδώ, αλλά τη γιασεμί. Για πάμε να δούμε. Έχει καταγωγή από τα Ιμαλάια. Που εκεί όμως έχει πολύ κρύο, δεν έχει. Εντάξει, έχουν και αυτοί χειμώνα, να το πω έτσι. Mm-hmm. Υπάρχουν 300 είδη στην Ελλάδα. Υπάρχει, ας πούμε, το χιώτικο γιασεμί που ευδοκεί πιο πολύ. Αυτά είναι που πάνε 2-2, τα φυτεύεις. Να μην το φυτεύεις ποτέ μόνο του. 2-2 για να μπορέσουν να ευδοκιμήσουν. Για πες. Δηλαδή, είναι ένα φυτό με πάρα πολλές ποικιλίες, οπότε έχει προσαρμοστεί σε πάρα πολλά μέρη του κόσμου. Εντάξει, εμείς το αγαπάμε πάρα πολύ στην Ελλάδα. Υπάρχει, ας πούμε, και μια ποικιλία που λέγεται φούλι ή αραβικό ή μπουγαρίνι, το οποίο το συναντάμε πάρα πολύ σε παραθαλάσσιες περιοχές. Η Κρήτη, ας πούμε, είναι γεμάτη από φούλι. Και αυτό βγαίνει και μόνο του ή πρέπει κάποιος να το φυτέψει, γιατί πολλά από τα φυτά που λέμε, εγώ που σε μέρη, ειδικά τώρα καλοκαίρι, που πάμε και πάμε στους δρόμους και βλέπεις κάτι χωράφια, κάτι κτήματα, κάτι κόπεδα εγκαταλελειμμένα, πώς να το πω, μέσα στον δρόμο. Βλέπεις κάτι δέντρα και φυτά που εμείς τα αγοράζουμε για να τα βάλουμε στον κήπο και εκεί τα βλέπεις σε πληθώρα δηλαδή. Και λες, μα καλά τώρα, αυτά αποκλείεται να τα φύτεψε κάποιος εν ώψη καλοκαιριού. Το γιασεμί μπορεί να βγει κάπου μόνο του. Η αλήθεια είναι ότι δεν πολλαπλασιάζεται εύκολα με σπόρο. Mm-hmm. Αυτό που ο τρόπος πολλαπλασιασμού είναι είτε με μοσχεύματα, δηλαδή να πάρουμε ένα κλαράκι τέλη φθινοπόρου και να το φυτέψουμε με ορμόνη ριζοβολίας για να βγάλει ρίζες. Ή ο άλλος τρόπος είναι με καταβολάδες. Καταβολάδες είναι όταν έχουμε ένα βλαστό, mm-hmm. του κάνουμε έτσι μια μικρή τομή σε ένα κομμάτι και το τυλίγουμε σε μια σακούλα με χώμα. Αυτό μετά από κάποια στιγμή θα βγάλει ρίζα, ενώ το έχουμε πάνω στο μητρικό λίγο, πώς λέγεται αυτό. Είναι πολλαπλασιασμός με καταβολάδες. Ωραία. Άρα παίρνουμε ένα κλαρί, μου είπες. Διαλέγουμε ένα κλαρί από το μητρικό φυτό, δηλαδή το μητρικό φυτό να είναι κανονικά στη γλάστρα ή στο χώμα. Mm-hmm. Το χδέρνουμε λίγο με ένα, πούμε, ναι, μια σκισμή, μια τομή. Με ένα μαχαιράκι, π.χ. ας πούμε. Ναι, ναι. Ωραία. Και το κλείνουμε με μια σακούλα με χώμα. Mm-hmm. Και αυτό με τον καιρό θα αναπτύξει ρίζα μες στο χώμα. Λόγω της υγρασίας, δηλαδή. Αυτό που το κλείνουμε το βάζουμε σε σκιερό, σε σκοτεινό μέρος, στον ήλιο ή δεν έχει σημασία? Όχι, δεν έχει σημασία και στον ήλιο δηλαδή ακόμα θα βγάλει και κάποια στιγμή θα βγάλει ρίζα. Δεν το αποτίζουμε καθόλου, δεν βάζουμε καθόλου νερό. Το χώμα την πρώτη φορά που το κλείνουμε είναι, όπως λέει, που ρωτάει, είναι υγρό ή στεγνό τελείως? Υγρό. Ναι. Οπότε θα κάνει ρίζα. Και μετά κάποια πόσο καιρό το μεταφυτεύουμε. Να κάνει ρίζα. Θέλει 2 μήνες. 2 μήνες. Ναι. Μάλιστα. Ποια άλλα φυτά έτσι εύκολα από αυτά που χρησιμοποιούμε, που έχουμε στα μπαλκόνια μας ή μπορεί να έχουμε στον κήπο μας, έχουν την ίδια, αν το θέλεις, τον ίδιο τρόπο μετεμφύτευσης? Αρκετά. Τώρα, ας πούμε, η αγγελικούλα, έτσι, κάποια θαμνάκια. Όσα έχουν έτσι βλαστό, ο οποίος... Δηλαδή να είναι και λίγο δυνατός, mm-hmm. να το πω έτσι, να μην είναι βλασταράκι. Και αυτό αρκεί, το ένα κλαδάκι που θα βγάλει τις γριζούλες, αρκεί για να γίνει ένα γιασεμί, ας πούμε, ολόκληρο δέντρο, εννοώ. Αυτό εννοώ. Ναι, ναι, θα ξεκινήσει δηλαδή πόσο γρήγορα ζωή. Γενικότερα μεγαλώνει το φυτό αυτό? Φτάνει μέχρι και τα 2 μέτρα. Και σε πόσο διάστημα? Είναι πάρα πολύ γρήγορη σε ανάπτυξη, δηλαδή κάθε χρόνο θα παίρνει. Μπορεί μισό μέτρο θα το παίρνει. Α, οπότε σε δύο χρόνια έχουμε κάτι ολοκληρωμένο. Ναι, ναι. Πέφτουν βέβαια πάρα πολύ αυτά τα λευκά τα ανθάκια του. Λουδάκια. Όπου το καταλαβαίνεις σε όλους τους δρόμους, όλες τις γειτονιές, σε όλα τα πλακόστρωτα. Μυρίζει όμως καταπληκτικά, έτσι δεν είναι? Εντάξει. Εξού και το χρησιμοποιούμε σε πάρα πολλά πράγματα. Σε αρωματοποιία. Ναι, και σε πολλά φαγητό γνωστά, και σε αρώματα και σε... Τα έχω παντού ήδη. Και γενικότερα στην Ελλάδα το βρίσκουμε πάρα πολύ εύκολα. Ναι. Δηλαδή, πραγματικά κατά κόρον σε πληθώρα το βρίσκεις σε γειτονιές, σε κήπους, σε οικόπεδα. Σε μοναστήρια. Σε μοναστήρια πάρα πολύ. Σε μπαλκόνια δεν νομίζω ότι το βλέπουμε εύκολα, ούτε σε γλάστες. Συνήθως σε γη το βλέπω εγώ το γιασεμί. Δεν ξέρω
Ναι, μπορούμε και σε γλάστρα, αλλά δεν συνηθίζεται. Ναι, αλλά θα πρέπει να είναι πάρα πολύ μεγάλη. Δηλαδή θα πρέπει να είναι το μισό μπαλκόνι μια γλάστρα και το άλλο μισό μια καρέκλα. Θέλεις συχνό πότισμα? Η αλήθεια είναι, είναι από τα φυτά που αντέχουν στην ξηρασία. Παρ' όλα αυτά, αν θέλουμε να διατηρήσουμε πολλά άνθη, καλό είναι να ποτίζουμε. Δηλαδή, το καλοκαίρι, δύο φορές την εβδομάδα είναι απαραίτητο. Θέλει νερό στα φύλλα του και αυτό που κάνουμε συνήθως με τη Μάνικα, που τα βρέχουμε. Ναι, του αρέσει το ντουζ, αλλά κυρίως το απόγευμα. Φαντάζομαι να του αρέσει και η σάουνα, να του αρέσει το ντουζ. Άρα δεν θέλει δηλαδή να γίνεται με ήλιο όλο αυτό που λες. Ναι, ναι. Ο ήλιος το επηρεάζει, όχι, νομίζω ότι το ανθίζει. Ναι, ακριβώς. Δηλαδή μπορεί να αντέξει σε ημισκερή θέση, αλλά αν το έχουμε στον ήλιο θα φουντώσει, θα γίνει όλο άνθη. Το άρωμά του είναι πιο έντονο τις νυχτερινές ώρες που πέφτει ο ήλιος. Ή δεν έχει να κάνει αυτό? Το απόγευμα είναι το απόγευμα, γιατί στα περισσότερα, όπως και στο νυχτολούλουδο και τα λοιπά, το άρωμα είναι πιο έντονο με το βράδυ. Δουλεύει με τη σελήνη. Όχι, ναι. Δουλεύει μάλλον με την υγρασία. Η υγρασία είναι αυτή που βγάζει το άρωμα ή και ο ήλιος σαν να το στεγνώνει, ας πούμε. Τώρα μια σκέψη σου λέω. Δεν ξέρω, ίσως προσελκύει αυτά τα έντομα που κυκλοφορούν συνήθως το βράδυ. Γιατί ουσιαστικά γι' αυτό μυρίζει το φυτό, όχι για μας, για να το ευχαριστιόμαστε εμείς, για να προσελκύσει τα έντομα. Είναι τόσο χαζό, θέλει να μυρίζει για να πηγαίνουν τα έντομα πάνω του. Πραγματικά είναι αυτό, ναι, από τη φύση. Είναι και αναπαραγωγή αυτό, να ξέρεις. Που πίνει το νέκταρ, που όλο αυτό το κομμάτι. Α, ναι. Δεν μου λες, μόνο λευκό είναι? Όχι, υπάρχουν και άλλες ποικιλίες. Υπάρχει το μοβ που είχαμε πει σε μια άλλη εκπομπή. Ναι. Το πλουμπάγκο. Το πλουμπάγκο, ναι. Ωραία. Που μοιάζει με το γιασεμί το δικό μας. Ναι, μοιάζει, αλλά δεν μυρίζει. Και το κίτρινο γιασεμί υπάρχει, που δεν μυρίζει ούτε αυτό. Και είναι γρήγορης ανάπτυξης. Πλέον υπάρχει και ροζ γιασεμί. Δεν το έχω συναντήσει ποτέ, αλλά στη βιβλιογραφία υπάρχει. Και το άσπρο, το οποίο είναι είτε μεγανθές, μεγάλο, είτε το μικρό, το πουλιανθές. Είναι ακριβό στην αγορά του? Νομίζω πως όχι, σε γλαστάκι το παίρνεις. Ναι, περίπου στα 10 ευρώ το γλαστράκι. Και σε τι, σε τέτοια, δηλαδή, σαν μέγεθος κάπως έτσι το αγοράζουμε? Όχι, όχι, είναι περίπου στο μισό μέτρο. Α, είναι αρκετό. Ναι. Κάνει κορμό μεγάλο. Δεν τον θυμάμαι, ναι. Δεν το έχω τώρα στο μυαλό μου, δηλαδή είναι από αυτά που κάνουν τον κορμό το μεγάλο, ξέρεις, το λέμε, ναι, κορμός και μετά ανοίγει. Όχι, κάνει πολλούς κορμούς βλαστούς, ναι, διακλαδωτές. Και καλό είναι στο φθινόπωρο να του κάνουμε ένα κλαδεματάκι τύπου, δηλαδή τους εσωτερικούς και αδύναμους βλαστούς να τους κόβουμε για να δυναμώνουν οι υπόλοιποι. Α, μάλιστα. Σ' αρέσει το γιασεμί, και εμένα πάρα και πολύ. Στην Αίγυπτο. Α, έχεις γιασεμί στην Αίγινα. Ναι, είχε φυτέψει. Α, καταπληκτικό. Είναι κάτι σαν κλίματα, δηλαδή, αυτό που είπες, δηλαδή, τυχαίνει, ναι, ξέρεις. Όχι αναρχητικό, να καλύπτει εννοείς. Ναι, ναι, αλλά είναι πολύ λεπτά τα οι βλαστοί του, ας πούμε, και όντως αναρχείται σε ένα σημείο, βέβαια, με ένα σημείο. Και από ό,τι που λέω ότι δεν θέλει και πολύ, γιατί και εσύ με το χειμώνα που δεν κατεβαίνει συχνά, ό,τι έχει από τη βροχή, δεν επειδή είσαι κοντά στη θάλασσα, από την υγρασία διατηρείται. Όπως και το χαμομήλι, δηλαδή εγώ όταν κατεβαίνω σαν νησί, ας πούμε, βλέπω παντού ανθισμένα πράγματα τα οποία. Οικόπεδα, ας πούμε, οι σπίτια τα οποία είναι κλειστά, δεν έχει πάει κανείς. Είναι ψυχικά. Δεν κατοικείται κανένα από κανέναν τρόπο. Παρ' όλα αυτά όμως τα φυτά ή τα διατηρούνται. Ήθελες κάτι να συμπληρώσεις? Ναι, ότι τα πάει πάρα πολύ καλά σε παραθαλάσσιες περιοχές. Γενικά η αλμύρα του κάνει πάρα πολύ καλό. Αυτό που πρέπει να προσέξουμε είναι ότι όταν ζεστάνει ο καιρός μπορεί να βγάλει κάτι μικρές αραχνίτσες, κόκκινες, δεν είναι πολύ αντιληπτές με το μάτι, λέγεται τετράνυχος. Είναι ένα εντομάκι που ανήκει στις αράχνες, το οποίο τρώει τα φύλλα και πρέπει να το προστατεύσουμε το φυτό μας. Με κάποια, βάζουμε εμείς κάποια πράγματα που πρέπει να το προστατεύσουμε, έχουμε κάποιο, το ραντίζουμε, ρίχνουμε μέσα στο χώμα ή από μόνο του? Μπορούμε πιο καλός τρόπος και οικολογικός, για να μην σκοτώνουμε και τα άλλα τα ωφέλιμα έντομα, είναι να το ψεκάζουμε με θερινό πολυτό. Α, μάλιστα. Ο θερινός πολυτός γενικότερα δεν κάνει κακό σε κανένα φυτό και όχι, είναι προστασία για πάρα πολλά, έτσι δεν είναι? Είναι
είδος παραφινέλαιου. Ουσιαστικά είναι φυσικό προϊόν, οπότε δεν είναι τοξικό ούτε για τους ανθρώπους, ούτε στην για τα έντομα. Στην ουσία αυτό σκοτώνει το έντομα συγκεκριμένο, το απομακρύνει. Το κυρίως το απομακρύνει, φερτάω, ναι. Γιατί στο δάκο, ας πούμε, που έχω ακούσει για τις ελιές που βγαίνει, που πάλι αυτό το... Και στις λίγο... ελιές ψεκάζουμε με θερινό πολιτό, ναι. Mm. Τι είπες εσύ τον? Το δάκο. Το δάκο, ναι, ναι. Είναι ένα έντομο που βγαίνει κυρίως σε ελιές, ας πούμε, αυτό. Σε βρίσκω σε πολύ λόλου. Αγροτικιά σήμερα. Έχω κάνει πρόοδο. Σε βρίσκω πολύ με τα φυτά και τα οικόπεδά σου και τα τέτοια σου. Έχετε και στην Κερατέα? Όχι, έχουμε στην Κρήτη και στην Κεφαλονιά. Εντάξει. Λοιπόν, λέω έτσι μετά από ένα τόσο ρόφιτο να πάρω τις κοριτσάρες μου, μια και έχει καλό καιρό να κάνουμε έτσι και μια βόλτα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Χριστίνα Καμπούρη, που ήσουν κοντά μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Αντελεούση. Αυτή την εβδομάδα, βέβαια, και οι δύο θα μου ξαναείστε, καταλαβαίνεις, γιατί ο κόσμος σας θέλει και έχουμε πολύ ωραία πράγματα να πούμε. Εγώ θα σας αποχαιρετήσω. Αύριο θα είμαι και πάλι κοντά σας με άλλους καλεσμένους, άλλες συνεργάτες, άλλα θέματα. Αλλά μη στεναχωριέστε, διότι κάθε μέρα, πρωί, βράδυ, κάθε βράδυ και μέρα, νύχτα, είμαστε στην παρέα σας. Μέχρι τότε να χαμογελάτε και ακόμα και στον εχθρό σας. Γιατί δύναμη δεν είναι να προσπερνάμε τον εχθρό μας. Δύναμη είναι να στεκόμαστε μπροστά του και να τον κοιτάμε στα μάτια.